Να καλωσορίσουμε την κυρία Καλούτη στις Βρυξέλλες στα εγκαίνια της έκθεσης Ναυτίλος, της ελληνικής έκθεσης για την ελληνική προεδρία 2014. Είμαστε σε έναν χώρο ο οποίος αποπνέει μεγάλη ελληνικότητα. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τα δικά σας έργα και για τη συμμετοχή σας στην έκθεση αυτή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είμαι συγκινημένη για την έκθεση, γιατί αγαπάω πάρα πολύ την Ελλάδα και τη θάλασσα ιδιαίτερα, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που εκτός από τα έργα μου όλα αυτά τα καταπληκτικά αρχαία και όλα τα υπόλοιπα έργα άλλων σύγχρονων καλλιτεχνών τους δίνεται δυνατότητα να ταξιδέψουν. Εγώ λοιπόν ως Ελληνίδα που αγαπάω πάρα πολύ τη θάλασσα, αντλώ πολύ συχνά τα θέματα μου στη δουλειά μου τη φωτογραφική από την Ελλάδα και τελευταία πάρα πολύ και από τη θάλασσα και κυρίως η τελευταία μου δουλειά έχει να κάνει με τους Κυκλαδικούς βράχους. Αισθανόμενοι ότι αυτοί οι βράχοι μου αποπνέουν μια θηλυκή οντότητα, μια θηλυκή μορφή. Πράγμα που συνδέει κατά τύχη αυτή τη δουλειά άμεσα και με αυτά τα εδόλια. Οπότε, κοιτώντας τους βράχους με ένα τελείως δικό μου μάτι, χωρίς να αλλοιώνω τις φωτογραφίες, αλλά κοιτώντας τις λεπτομέρειες ή τα σχήματα που μεταδίδουν, έβγαλα κάποιες εικόνες που λένε μια δική τους ιστορία μέσα από μένα. Παραδείγματος χάρη, την πρώτη φωτογραφία τη λέω τη γυναίκα νερό, τη δεύτερη η γονιμότητα, εδώ είναι η διείσδυση κλπ. Αυτές οι εικόνες, οι οποίες όντως αποπνέουν ελληνικότητα, οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν για αυτή την έκθεση ή είναι ένα έργο δικό σας το οποίο προϋπήρχε? Όχι, αυτό είναι ένα έργο που έχει πρωτοδειχθεί στην Ελλάδα το 2008, μετά ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη και είναι μια σειρά που έχω κάνει πριν από λίγο. Να μας πείτε και δύο λόγια για το μεγάλο έργο το οποίο βρίσκεται στην εγκατάσταση αυτή, το οποίο βλέπουμε ακριβώς απέναντι. Να μας πείτε δύο λόγια για την φωτογραφία αυτή. Ναι, αυτό το έργο λέγεται «Το δάσος». Είναι και αυτό φτιαγμένο στα βράχια της Μήλου συγκεκριμένα, στο Σαρακίνικο. Γιατί καθώς παρατηρείς γύρω σου, ψάχνοντας αυτά τα οποία αποδίδουν αυτό που αισθάνεσαι και σκέφτεσαι, πολλές φορές βλέπεις πράγματα τα οποία σε ταξιδεύουν. Οπότε εγώ αισθάνθηκα ότι αυτή η εικόνα είναι σαν να βλέπω ένα ονειρικό δάσος. Έχω κάνει και άλλες παρόμοιες εικόνες, που ενώ είναι βράχια, τη λέω τα κύματα κλπ. Τώρα το μυστικό της είναι ότι αυτά τα βράχια που δεν βλέπετε εσείς το πάνω κομμάτι τους, είχαν κοκκινό χώμα. Οπότε κάποια στιγμή, προφανώς με τις χειμερινές βροχές, το κοκκινό χώμα έσταξε και επειδή ήταν και κύλα, δημιουργήθηκαν αυτές οι... πώς να το πω, αυτά τα... Άφησαν αυτό το χρώμα πάνω στο βράχο. Και εγώ το είδα και το φωτογράφησα έτσι. Σας συγχαρούμε και να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας εδώ και να ευχηθούμε η έκθεση να έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και να πάει πολύ καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και το εύχομαι και εγώ.